Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το ECOZIN, όπου με τους επιστημονικούς μας συνεργάτες φροντίζουμε για την υγεία σας. Για την διατροφική ζώνη θα μιλήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι η διατροφή που ακολουθούν πιστά πολλοί αστέρες του Hollywood, όπως η Jennifer Aniston, ο Brad Pitt, η Cindy Crawford και πολλοί άλλοι. Μείνετε κοντά μας, γιατί θα συνδεθούμε απευθείας ζωντανά με το Πανεπιστήμιο Harvard, όπου θα μας μιλήσει ένας λαμπρός επιστήμονας, είναι Έλληνας, έχει ακαδημαϊκή θέση στην ιατρική σχολή του Harvard και μας κάνει όλους περήφανος εμάς τους Έλληνες με τα επιτεύγματά του, και είναι ο Dr. Κώστας Λευκυμιάτης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει για τα ωμέγα 3. Επίσης θα δούμε και θα ακούσουμε αμαρτυρίες ανθρώπων που κατάφεραν με την διατροφική ζώνη να θεραπεύσουν, να ξεπεράσουν σοβαρές ασθένειες, όπως η κορτιζόλη, η κατάθλιψη, το στρες, η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, η ψωρίαση και πολλές άλλες νοσηρές καταστάσεις. Ας καλησπερίσουμε όμως τον ειδικό διαιτητικών εφαρμογών, Πρόεδρο και Σύμβουλο Διατροφικής Ζώνης Ελλάδας, κύριο Παναγιώτη Δρακόπουλο. Κύριε Δρακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλώς σε βρίσκω. Πάρα πολύ ωραίο ο πρόλογος σου. Συγχαρητήρια. Σας άρεσε. Είσαι φοβερή παρουσιάστρια. Πριν πούμε οτιδήποτε. Δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά κουμπλάρω όποτε βγαίνω στον αέρα και ντρέπομαι πολλές φορές. Αυτό θα πει υπευθυνότητα. Όποιος είναι πολύ υπεύθυνος όπως είσαι εσύ, φυσικό το λόγο να έχει όταν ξεκινάει έτσι ένα λίγο τρακ και μετά δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, φίλοι μου, μπορείτε να προμηθευτείτε το περιοδικό Υγεία Οικολογία. Είναι έτοιμο, κυκλοφορεί παντού και μέσα θα διαβάσετε που αρθογραφώ εγώ για τη μεγαλύτερη έρευνα παγκοσμίως που έγινε για την παχυσαρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 6ο της κοινοτικό πλαίσιο για τεχνολογία και στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέθεσε 20 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαλύψει με ποια διατροφή θα θεραπεύσει την παχυσαρκία της. Και συγγνώμη που το λέω, χωρίς να την ονομάσει διατροφική ζώνη, τα ποσοστά βγήκανε ότι είναι διατροφική ζώνη. Πολύ ωραία, και όπως σας είχα υποσχεθεί και εγώ, κύριε Δρακόπουλε, στην προηγούμενη εκπομπή, σας είχα μια έκπληξη. Θα μιλήσουμε και με έναν πραγματικά λαμπροεπιστήμονα, διότι έχει πολλά συγγράμματα, έχει δημοσιεύσει πολλά συγγράμματα, άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Cancer Research, το Nature Cell Biology ή την Δημόσια Βιβλιοθήκη Υγείας της Αμερικής, που είναι η PubMed, και θα μας πει και εκείνος και για το γλυκαιμικό φορτίο και για τα ωμέγα 3. Ξέρεις κάτι, στην αρχή δεν σε πίστεψα. Γιατί? Αλλά από ό,τι βλέπω είσαι πολύ δυνατή. Και μπράβο σου. Έχουμε. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, γιατί οι Έλληνες που βρίσκονται τουλάχιστον στην επιστημονική κοινότητα του εξωτερικού διαπρέπουν, κύριε Δρακόπουλε. Και θα πρέπει και εμείς να τους τιμάμε. Okay. Λοιπόν, να μας πείτε λίγα πράγματα για τη διατροφική ζώνη, επειδή καθημερινά μας παρακολουθεί και καινούριος κόσμος. Λίγα πράγματα για τη διατροφική ζώνη, τι είναι η διατροφική ζώνη, και να προχωρήσουμε σιγά σιγά σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε να πούμε σήμερα. Η διατροφική ζώνη είναι η φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού, κατά την οποία οι ορμόνες ρυθμίζονται από τη διατροφή και η συνεργασία μεταξύ των ορμονών μας φέρνει άριστη υγεία, ευεξία, αντιγύρανση. Έχουμε 103 εκατομμύρια κύτταρα που παίρνουν την πληροφορία από την τροφή μας, αλλά την πληροφορία την παίρνουν μέσα από τις ορμόνες. Οι ορμόνες είναι οι αγγελιοφόροι των μηνυμάτων που μεταφέρουν τα μηνύματα σε 103 εκατομμύρια κύτταρα. Από τις κυριότερες ορμόνες του ανθρωπίνου σώματος είναι τα οικοσανοειδή, τα οποία εκρίνονται από 103 εκατομμύρια κύτταρα και κερδίθηκε Νόμπελ ιατρικής για τα οικοσανοειδή το 1982. Αλλά για τα οικοσανοειδή και τη διατροφική ζώνη, να αφήσουμε να μας την παρουσιάσει ο Dr. Barry Sis σε ένα βίντεο που έχουμε εδώ. Πολύ ωραία. Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. About some hormones that play very important role in the diet. A very long word, carcinoids. And these are the hormones that come from the fat in our diet. Yet these are the hormones that control inflammation. And if you can control these, then say, I have the keys, the kingdom, I have the glue, I can cut the Gordian knot of chronic disease.
But to control those hormones effectively, you have to treat your food like a drug. Be taking at the right dosage at the right time for the rest of your life. And people say, well, what's the payoff for me? The payoff is this: better health. The one thing in life that basically has, you know, you can't buy is health. And once you lose it, you realize how valuable that is. And once you lose your health, it's very, very hard to regain it. So why do you want to keep your health? Because, you know, that is the key to living a longer and better life. And that's why you want to follow the Zone diet for a lifetime. See, people think of the word diet as a short-term period of hunger and deprivation to try to fit into a swimsuit. But the actual root word of diet comes from the Greek, which means way of life. And therefore, the Zone diet is a way of life. A way of life for what purpose? To keep your hormones in a zone, and by doing that, you can control the expression of your genes. A very, very powerful statement. No drug can do that, but your diet can. But you have to respect the diet and treat it with care that basically, if that's your long-term goal, to maintain health. Yes, I think this is the most important issue and very difficult to come and organize yourself and to really be concerned about your dieting and taking, as yesterday you have mentioned, at the final part of your presentation about the phrase of Hippocrates. Well, basically it's coming back to the beginnings of modern medicine when Hippocrates said, let food be your medicine, let medicine be your food. That was 2,500 years ago. Now we know what the old guy was talking about. He was talking about how the food we eat at every meal can affect our hormones. And those hormones, if we control them, keep them in a zone, we can now control inflammation. And if we can control inflammation, we can control the expression of our genes. That is what he was talking about. It's taken us 2,500 years to understand at the molecular biology level what the wisdom that was inherent in that statement. But actually, thank you to you, because better late than never. Είδατε τι ωραία που είναι να ακούμε για τον Ιπποκράτη μας που έλεγε «Η τροφή μας το φάρμακό μας και το φάρμακό μας η τροφή μας, κυρίες και κύριοι, τα πάντα ξεκινάνε από τη διατροφή μας». Κύριε Δρακόπουλε, η διατροφική ζώνη θεωρεί τα ωμέγα 3 αναπόσπαστο κομμάτι της. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο για τα ωμέγα 3. Τα ωμέγα 3 είναι το φάρμακο του 21ου αιώνα. Όταν κάποιος ξέρει πώς θα τα χρησιμοποιήσει και σε τι ποσότητα θα τα χρησιμοποιήσει, είναι θεραπευτικά. Αλλά να αφήσουμε το Πανεπιστήμιο Μανσούρα να μας πει τι γίνεται με τα ωμέγα 3 και με τον καρκίνο. Την μεγαλύτερη φλεγμονώδη κατάσταση που μπορεί να περάσει ο οργανισμός μας. Και μετά το Μανσούρα να πάμε στο Χάρβαρντ. Και μετά το Μανσούρα να πάμε στο Χάρβαρντ. Ωμέγα 3, κοιτάξτε φίλοι μου. Το ωμέγα 3 λιπαρό οξύ συρρυκνώνει τους όγκους, βελτιώνοντας τη χημειοθεραπεία. Για να το ακούσουμε. A common omega-3 fatty acid found in fish oil causes cancerous tissue to shrivel while augmenting the benefits of the anti-cancer drug cisplatin and reducing its harmful side effects, a recent study revealed. The study carried out by a research team led by A.M. El-Mawafi was published in the Biomed Central's open access journal, Cell Division. The experiments, which were performed on solid tumors in rats, lend one more element of support to evidence showing the health benefits of omega-3 fatty acids. El-Mawafi and his colleagues focused on the omega-3 fatty acid known as DHA, which is found in oil from cold water fish, such as salmon and mackerel, and in some vegetable oils. It is also a significant constituent of the brain's gray matter and of the retina in most species of mammals, and it is thought to be essential for normal development of all nerves and cells. The researchers also investigated DHA's interaction with cisplatin, a chemotherapy medication that has the serious side effect of causing kidney damage. Part of the research team's efforts focused on DHA's action on the molecular level. They found that the omega-3 fatty acid works by reducing leukocytosis, systemic inflammation, and oxidative stress, all of which are associated with tumor growth.
El Mawafi and his team recommended greater use of omega-3 fatty acids in the struggle against cancer. Πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα. Ας επικοινωνήσουμε όμως με τον δόκτορα Κώστα Λευκημιάτη. Δεν ξέρω αν το κοντρόλ μας είναι έτοιμο. Αν μας ακούει ο δόκτορας. Ναι. Ναι, δόκτορα Κώστα Λευκημιάτη, καλημέρα σας μάλλον. Καλημέρα στη Βοστόνη. Καλημέρα, καλησπέρα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά το θέσατε. Δόκτορα, έχω διαβάσει κάποιες, σε κάποιο σύγγραμμά σας, μιλάτε για το ωμέγα 3. Θα θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι τελευταίες έρευνες που κάνατε εσείς και η ομάδα σας πάνω στο ωμέγα 3. Δόκτορα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Με ειδοποιεί το κοντρόλ ότι βγάζουμε πολύ κακό ήχο. Προφανώς οι τηλεθεατές μας μπορεί να μην μας ακούν καθαρά. Οπότε θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Τώρα. Τώρα βγάζει ήχο. Ας με βοηθήσει. Ναι, μάλιστα. Δόκτορα, θα σας καλέσουμε στο τηλέφωνό σας, στο κινητό σας, για να έχουμε καλύτερο ήχο, να μπορούν να μας απολαύσουν οι τηλεθεατές μας καλύτερα. Okay. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Συγγνώμη, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι αυτά τα Skype και τα Internet. Μερικές φορές δεν έχουμε καλό ήχο, αλλά σε λίγα λεπτά θα είμαστε σε επικοινωνία με τον δόκτορα από το Harvard να μας δώσει τις τελευταίες Τόνια, έρευνες ξέρεις, που υπάρχουν. Ξέρεις ότι πρωτομίλησα εγώ για τα ωμέγα 3 το 2002 στην Ελλάδα και έγινα γραφικός. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έγινα γραφικός. Τι είναι αυτά που λες? Αυτά κάνουν μόνο... άμα έχουμε λίγο ψηλή χοληστερίνη για να κατεβάσουμε τη χοληστερίνη. Κανένας δεν μπόρεσε να πει αυτό το οποίο ήξερα εγώ από τον Dr. Barisses, ότι τα ωμέγα 3 είναι... το αντιφλεγμονώδες φάρμακο του 21ου αιώνα. Η υπερουσία θα έλεγα εγώ πλέον μετά από όλα αυτά που έχω διαβάσει. Η περιουσία μας είναι το ωμέγα 3 και κανείς δεν έχει καταλάβει. Υπερτροφή. Γιατί? Διότι η τροφή μας αποτελείται μόνο από ωμέγα 6. Δεν αποτελείται από ωμέγα 3. Πρέπει λοιπόν τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6 μέσα μας να είναι ρυθμισμένα. Εάν τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6 δεν είναι ρυθμισμένα, τότε έχουμε πρόβλημα. Και δεν μπορούμε να πάρουμε μια κάψουλα η οποία έχει ωμέγα 3, ωμέγα 6 και ωμέγα 9 και να νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα. Θέλουμε μόνο ωμέγα 3 και πιο ωμέγα 3 να είναι σούπερ μοριακός απεσταγμένο. Δεν σας κρύβω, κύριε Δρακόπουλε, και αυτό πραγματικά με κλώνησε και εμένα, γιατί εδώ από αυτό το βήμα πάνω απ' όλα θα πρέπει να είμαστε σωστοί, ακριβολόγοι, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Είχα παρακολουθήσει μια εκπομπή συγκεκριμένα εδώ στο Κόντρα, στο Εκοζίν, και είχα δει έναν γιατρό ο οποίος ήταν εναντίον των ωμέγα 3 και είχε δηλώσει μάλιστα ότι το πολύ ωμέγα 3 νερώνει το αίμα, και αυτό με κλώνησε και εμένα, γιατί ακολουθώ και εγώ το πρόγραμμα της διατροφικής ζώνης και βεβαίως και το ωμέγα 3. Απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Βρήκα, ως ψέμα. Βρήκα την ευκαιρία, σκέφτηκα που έχουμε τόσους πολλούς και καλούς επιστήμονες στο εξωτερικό να επικοινωνήσουμε πια με τις πηγές. Μπράβο, και να τελειώσουμε για να μάθουμε για τα ωμέγα 3. Ναι. Ξεστήνεται. Οι Εσκιμώοι, αποδεδειγμένα πλέον από έρευνες, παίρνουν 7,5 γραμμάρια ωμέγα 3 την ημέρα. Στα 7,5 γραμμάρια ωμέγα 3 που είναι τι, δύο κουταλάκια, τι είναι, είναι 10 κάψουλες, τι είναι, πόσες κάψουλες αν είναι σε κάψουλες, τα 7,5 γραμμάρια είναι 3, 8, 24 κάψουλες την ημέρα. Μάλιστα. Και όχι μόνο δεν έχουν πάθει τίποτα από τα ωμέγα 3 και όχι μόνο δεν νερώνουν το αίμα τους, αλλά έχουν και άριστη γεία και δεν έχουν κανένα νόσημα. Αλλά δεν πάμε τόσο μακριά. Εμείς λέμε μόνο 2,5 γραμμάρια την ημέρα. 7,5 γραμμάρια παίρνουν οι Εσκιμώοι για όλη τη ζωή. Λοιπόν, ώσπου να βγούμε όμως... Πολύ ωραία, έχουμε τον δόκτορα... Τον έχουμε στη γραμμή τώρα? Yeah. Okay. Δόκτορα Κώστα Λευκημιάτη, μας ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι, Τόνια, σας ακούω πολύ καλύτερα σήμερα. Πολύ ωραία. Καλημέρα στην όμορφη Βοστόνη. Καλησπέρα, καλησπέρα Τόνια. Καλησπέρα σε εμάς λοιπόν. Δόκτορα, ένα από τα συγγράμματά σας, είπα και προηγουμένως, αλλά δεν ξέρω αν είχαμε καλό ήχο, ήταν για τα ωμέγα 3. Θα θέλετε να μας πείτε πραγματικά
που καταλήξατε σε έρευνες σχετικά με τα ωμέγα 3. Ναι, ασχοληθήκαμε με τα ωμέγα 3 γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικά για την υγεία μας. Και το εργαστήριό μας πιο πολύ ασχολούμαστε με μηχανισμούς κυταρικής επικοινωνίας. Οπότε προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε το μοριακό μηχανισμό για τη δράση ορισμένο από αυτόν τον ωμέγα 3, πιο συγκεκριμένα του 20-πεντανοϊκού που βρίσκουμε στο ηφιέλαιο. Και όταν είδαμε αυτούς τους μηχανισμούς, καταλάβαμε ότι τα ωμέγα 3 ασκούν πάρα πολύ καλές επιδράσεις πάνω στις φλεγμονές, αλλά με διαφορετικό μηχανισμό από άλλα τα ωμέγα 6, σαν το αρακιδονικό οξύ. Έτσι. Αυτό ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Κάτι διάβασα για το Framingham Project. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το περίφημο Framingham Project και πότε είναι να δημοσιευθεί κάτι τέτοιο, δεν το κατάλαβα και πολύ καλά. Ναι, έχουμε την τύχη εδώ στο Harvard να είμαστε κοντά σε μια τεράστια μελέτη, το οποίο είναι το Framingham Project. Από το 1946 mm-hmm. παρακολουθούνται γύρω στις 5.000 οικογένειες, οι οποίες τώρα είμαστε πλέον στην τρίτη γενεά. Εμείς προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα ωμέγα 3 με την λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε πήραμε γύρω στις 3.000 άτομα ηλικίας από 58 έως 76 χρονών, εκ των οποίων οι 1.500 έπαιρναν ωμέγα 3 καθημερινά, ενώ οι υπόλοιποι δεν έπαιρναν ωμέγα 3 καθημερινά και τους παρακολουθήσαμε για 3 χρόνια. Τα αποτελέσματα, τα οποία δεν έχουμε ακόμα δημοσιεύσει, δείχνουν ότι όσοι έπαιρναν ωμέγα 3, ο εγκέφαλός τους διατήρησε πολύ καλύτερες διανοητικές και δυομικές ιδιότητες. Οπότε το κόντρα έχει σχωρήσει στο Harvard και έχουμε πρώτες πληροφορίες φρέσκες. Νιώθω πολύ περήφανη αυτή τη στιγμή, δεν σας το κρύβω. Ναι, συγγνώμη δόκτωρα, ναι. Συνεχίστε. Λοιπόν, τώρα φυσικά για τις δομικές αναλύσεις κάναμε κάθε ένα χρόνο μαγνητική τομογραφία, ενώ για τις διανοητικές, για να καταλάβουμε διανοητικά πως αν καλυτέρευαν ή όχι τα άτομα που είχαμε πάνω σε αυτή τη μελέτη, τους κάναμε κάθε 6 μήνες ειδικά τεστ νοημοσύνης. Και πραγματικά τα αποτέλεσματά μας φυσικά, όπως σας είπα, ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί, αλλά μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά ότι είχαμε η γύρωση του εγκεφάλου σε όσους έπαιρναν ωμέγα 3 ήταν πάρα πολύ πιο αργή. Πολύ ωραίο αυτό, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι που τα ακούμε και εμείς εδώ και οι τηλεθεατές μας. Οπότε, Δόκτωρ Λευκυμιάτη, προτείνετε άφοβα να παίρνουν ωμέγα 3, ιδίως και οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεσήλικες? Τα ωμέγα 3 κάνουν γενικώς καλό. Σίγουρα έχουν ευεργετικές δράσεις πάνω στην καρδιά, πάνω στο γαστροεντερικό σύστημα. Στους καρκίνους υπάρχουν κάποιες καινούργιες μελέτες που δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και εμείς, τουλάχιστον στη δική μας μελέτη, οι ασθενείς που παρατηρήσαμε, δεν είχαν καμία παρενέργεια. Φυσικά, αυτό είναι πάνω στις παράμετρους που εμείς μετρήσαμε. Βέβαια, βεβαίως, ο διακριτικός ο λόγος σας πάντα, δόκτωρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Για το θέμα της διατροφής, θα θέλατε να μας πείτε πώς λειτουργεί το γλυκαιμικό φορτίο, τι είναι το γλυκαιμικό φορτίο και τι γίνεται όταν ανεβαίνει απότομα το γλυκαιμικό φορτίο στον οργανισμό ενός ανθρώπου, εσείς από μοριακό επίπεδο πλέον? Ναι. Κοιτάξτε, το γλυκαιμικό φορτίο, αν το βάλουμε σε πολύ απλούς όρους, είναι η ποσότητα υδραταθράκων στο αίμα μας. Όταν έχουμε υψηλούς υδραταθράκες στο αίμα μας, και μάλιστα όταν έχουμε απότομα και πολύ υψηλούς υδραταθράκες, τότε ο οργανισμός μας μπαίνει σε μια διαδικασία δημιουργία ορμονών και διαφόρων ουσιών για να φέρει τους υδραταθράκες στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Μπαίνει σε στρες δηλαδή ο οργανισμός. Ακριβώς. Υπάρχουν τα όργανα, όταν έχουμε συνεχές
υψηλό γλυκαιμικό φορτίο, τότε διάφορα όργανα, τα όργανα που δημιουργούν αυτές τις ορμόνες, το σηκώτη είναι το πρώτο παράδειγμα που θα έφερνα, έρχονται σε συνεχόμενο στρες. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, το πιο βασικό πρόβλημα, το πιο γνωστό πρόβλημα που αυτό μπορεί να δημιουργήσει είναι διαβήτης δευτέρου τύπου. Και μεταβολικό σύνδρομο, Βεβαίως, ναι. Και μεταβολικό σύνδρομο. Και μεταβολικό σύνδρομο συμπληρώνει και ο κ. Δρακόπουλος, ναι. Έτσι, οπότε δόκτορα, συγγνώμη, δόκτορα Κώστα Λευκυμιάτη, τι προτείνετε στους τηλεθεατές μας που μας ακούνε? Σίγουρα πολύ καλή διατροφή, όχι μόνο σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα, και σίγουρα γυμναστική, αεροβική γυμναστική. Πιστεύω ότι αυτά βοηθάνε πολύ. Και ωμέγα 3, άφοβα δηλαδή. Εννοείται. Και ωμέγα 3 άφοβη. Πριν κλείσουμε, δόκτορα, θα θέλατε να μας πείτε αυτή τη στιγμή, μια που σας έχω και στη γραμμή τώρα, πάνω σε ποιο πείραμα δουλεύετε αυτή τη στιγμή με την ομάδα σας? Ναι, αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον μας έχει αλλάξει λίγο. Έχουμε στραφεί προς τη λειτουργία του μυτοχόνδριου, τα οποία είναι κάποια οργανίδια, κυταρικά οργανίδια, και είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία ενέργειας στα κύτταρά μας. Υπάρχουν γύρω στις 40 παθήσεις που προέρχονται από τα μυτοχόνδρια, μυτοχονδριακές παθήσεις. Οπότε οι τελευταίες μελέτες που κάνουμε αυτή τη στιγμή έχουν σαν σκοπό να καταλάβουμε πώς να καλυτερεύσουμε τη ζωή, πώς να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών με μυτοχονδριακές παθήσεις. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς έχουν μυϊκά προβλήματα και νευρολογικά προβλήματα. Οπότε είναι κάτι το πολύ σημαντικό για μας να καταφέρουμε να βρούμε τρόπους στην αρχή να καλυτερεύσουμε τη ζωή των ασθενών, και μετά εννοείται πάντα δουλεύουμε προς το να καταλάβουμε πώς να λύσουμε κυριολεκτικά το πρόβλημα. Δηλαδή πώς να κάνουμε τους ασθενείς να μην έχουν πλέον κανένα πρόβλημα. Αλλά για τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στην καλυτέρευση της ζωής τους. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Λευκυμιάτη. Σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Βλέπω κατά καιρούς τα συγγράμματά σας και τα άρθρα σας στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Υγείας της Αμερικής, την PubMed. Και μπράβο, και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε περήφανοι για όλους εσάς. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα να έχετε. Καλησπέρα σας. Τόνια. Κύριε Δρακόπουλε, δεν σας έβαλα να μιλήσετε μαζί, γιατί θα πιάνατε τις προστάγλαδίνες και ο κόσμος δεν θα καταλάβει τίποτα. Σας το λέω, να το ξέρετε. Αυτό για τα ωμέγα 3 που είπε ο γιατρός, ο ντόκτορ, και για το γλυκαιμικό φορτίο, εγώ το φωνάζω από 2002. Εγώ αυτά που λέτε είπε κάτι και έχω γίνει γραφικός. Έτσι. Και γι' αυτό τώρα... και εγώ έβγαλα το Harvard να μιλήσει, να ησυχάσουμε. Έτσι, μπράβο. Μετά από αυτό, ξέρεις, Τόνια, είναι μια μεγάλη σφραγίδα πλέον για διατροφική ζώνη και τα ωμέγα 3 που προτείνω εγώ. Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, να τη βγάλουμε στο δέρα. Ευχαριστώ, γιατί όχι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Άκουσα με μεγάλη χαρά για τον ντόκτορα από την Αμερική και χάρηκα γιατί τα ωμέγα 3... Θα θέλατε να χαμηλώσετε λίγο την τηλεόραση σας, παρακαλώ. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι. Και άκουσα για τα ωμέγα 3 και εγώ παίρνω φάρμακα χημειοθεραπεία για τον καρκίνο και τόσο χάρηκα, μου έδωσε ζωή τώρα, ότι με το ωμέγα 3 που πίνω και τα φάρμακα αυτά θα με ωφελήσουν. Μπράβο, κυρία μου. Το ωμέγα 3. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις υγεία, είσαι μια κούκλα ωραιοτάτη. Η ομιλία σου. Και τι να σου πω, σε παρακολουθώ σε κάθε εκδήλωση και είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί μου δίνετε ζωή, γιατί και εγώ έχω μια κάποια ηλικία και παρακολουθώ πώς να καλυτερεύσω τη ζωή μου. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Δρακόπουλο για ό,τι προσφέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και κυρία εγώ, μου. Καλή και σας ευχόμαστε νύχτα. Υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ναι. Να περάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία. Εγώ συγκινούμαι όταν ακούω ότι βοηθιέται έστω και ένας άνθρωπος από τις εκπομπές εδώ και από το Βήμα του Οικοζήν. Είναι πολύ ευχάριστο το συνέστημα. Κύριε Δρακόπουλε, να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά να συνεχίσουμε
τα υπόλοιπα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά. Υγεία Οικολογία. Το πρώτο οικολογικό περιοδικό στην Ελλάδα που προωθεί πραγματική ποιότητα ζωής. Σε αυτό το τεύχος συμπεριλαμβάνεται το περιοδικό της Ορθομοριακής Διατροφής. Ο Γιάννης Μπέζος μας μιλάει για το περιβάλλον και τη σχέση του με την οικολογία. Αλτσχάιμερ. Όπως συνήθως μας λένε τα μισά. Τώρα μάθετε την αλήθεια. Τι έδειξε η έρευνα της Οξφόρδης. Ορθομοριακή διατροφή. Η επανάσταση στη φυσική υγεία και πρόληψη. Παχυσαρκία. Η ασθένεια του πολιτισμού και ο μύθος της δίαιτας. Μάθετε τα πραγματικά αίτια της βουλιμίας και της παχυσαρκίας. Υγεία Οικολογία. Διανέμεται δωρεάν σε χώρους υγείας, ομοιοποθετικά φαρμακεία και πωλείτε 1 ευρώ σε βιβλιοπωλεία και βιολογικά καταστήματα. Κέντρο Υγιεινής Διατροφής. Κέντρο Ενημέρωσης. Πανεπιστημίου 57, Ομόνια. Βιολογικές υγιεινές τροφές. Βιοκαλλυντικά. Συμπληρώματα διατροφής. Ενημέρωση δωρεάν βιβλίων. Ο τρόπος ζωής που σώζει. Πανεπιστημίου 57, Ομόνια. 210-3210-966. Γεια σας, είμαι ο Αλεξόπουλος Αλέξανδρος. Ασχολούμαι επαγγελματικά χρόνια με την αντιμετώπιση των μυσχερετικών προβλημάτων. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που όλοι αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, τουλάχιστον μία φορά, είναι η πόνη στην περιοχή της μέσης. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να ανακώσουμε μία οσφή, μία μέση, το μυϊκό σύστημα συγκεκριμένα, για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα και να μπορείτε να λειτουργείτε χωρίς πόνους και μυϊκό περιορισμό. Πονάνε οι αρθρώσεις σας. Έχετε ταλαιπωρημένη και σπασμένη επιδερμίδα. Δυσκολίες διαχείρισης σωματικού βάρους. Κυταρίτιδα. Αδύναμα μαλλιά, αλλά και έθραυστα νύχια. Η απάντηση της φύσης είναι το κολαγόνο. Το Proactive Liquid Collagen της Human Potential αναπληρώνει τα φυσικά αποθέματα κολαγόνου του οργανισμού άμεσα και χωρίς παρενέργειες. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δίνει τέλος στα αρθρητικά προβλήματα, δυναμώνει μαλλιά και νύχια, καταπολεμά την κυταρίτιδα. Χαρίζει υγεία και εσωτερική ευεξία. Ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής για όλες τις ηλικίες, για άντρες αλλά και γυναίκες. Τώρα, για πρώτη φορά, το θαυματουργό κολαγόνο σε υγρή, πόσιμη μορφή. Τονώνει και αναζωογονεί φυσικά το δέρμα, μειώνοντας τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες, δημιουργώντας έτσι μια λαμπερή επιδερμίδα. Ενισχύει τα μαλλιά και τα νύχια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βελτιώνει τη διαχείριση του σωματικού λίπους και βάρους. Είναι εύπεπτο, ασφαλές και άμεσα αποτελεσματικό, πραγματοποιώντας τις υποσχέσεις του. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 213-00-81-013 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.humanpotential.gr. Κανένα πλάσμα πάνω στον πλανήτη της Γης δεν καταστρέφει την τροφή του πριν τη φάει, εκτός από τον άνθρωπο, αφού την κάνει να χάσει την ζωντανή ενέργειά της, την οδηγεί στο στομάχι του. Το κίνημα Υγείας Οικολογίας μας θυμίζει ότι η ομή τροφή είναι γεμάτη ενέργεια και χαρίζει υγεία στο σώμα, στο νου και στην ψυχή σε βάθος χρόνου. Μάθετε στα παιδιά σας να εκτιμούν τις ομές, ζωντανές, ανεπεξέργαστες και μη μεταλλαγμένες τροφές από την παιδική τους ηλικία. Καλές πολύ φθηνά. Λέγε που τα βρήκες. Είμαι Χαζλαγιώτη. Αποθήκες μαμού για οικισμούς, ξενοδοχεία, παράδοση σε χρόνο μηδέν. Λακιώτης, Θιβών 471 Ήλιον, Μαραθώνος 35 Παλίνη. Μία σοφή λαϊκή παροιμία λέει: άλλους τους δέρνουν 100 και αυτόν τον δέρνει ο νους του. Αυτός που μας την φέρνει είναι ο νους μας ή ο κακός μας εαυτός. Μάθε τον εαυτό σου. Μάθε τα τρίκ του νου σου. Μην είσαι θύμα του κακού σου εαυτού. Αυτογνωσία σημαίνει ούτε να αυταπατάσαι, ούτε να εξαπατάς τους άλλους από την αυταπάτη σου. Είναι το πρώτο βήμα για τον έλεγχο του νου και των συναισθημάτων.
Άνθρωπος και σεξ χωρίς ταμπού και ενοχές. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μαζί σας στις 12 με 2. Ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει Γιώργος Μαργαρίτης, 4 συλλεκτικά CD. Γιώργος Μαργαρίτης, 64 μεγάλες επιτυχίες επιλεγμένες από τον Όασις 88. Γιώργος Μαργαρίτης, μαζί με τον πρώτο συφή και η κασετίνα της σειράς, αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Θέλετε να απολαύσετε τη χαρά της Κυπουργικής και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε? Να κάνουμε το σπίτι μας πιο όμορφο, τη γειτονιά μας, το χωριό μας, την πόλη μας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι πιο δυνατό κόντρα στο τσιμέντο. Κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας με την διατροφική ζώνη, που είναι η διατροφή των αστέρων του Hollywood, αρκετών αστέρων του Hollywood, όπως Jennifer Aniston, Brad Pitt. Αν προλάβουμε προς το τέλος της εκπομπής να δείξουμε και το πώς στρέφονται οι αστέρες του Hollywood. Όμως, ακούγοντας τον δόκτορα Λευκημιάτη του Harvard, είπε κύριε Δρακόπουλε για το ότι το να ανεβάζουμε απότομα το γλυκαιμικό μας φορτίο μπορεί να καταλήξουμε να έχουμε διαβήτη τύπου 2. Μεταβολικό σύνδρομο και μετά διαβήτη τύπου 2. Ωραία. Πώς μπορεί η διατροφική ζώνη να βοηθήσει στον διαβήτη τύπου 2, διότι και πολλοί κόσμος τυρανιέται με τον διαβήτη τύπου 2. Ναι, ξέρεις ότι το 20-25% των Ελλήνων έχει διαβήτη τύπου 2 και άλλοι 10% που δεν το ξέρουν. Ναι, που είναι κρυφό, ε. Κρυφό δεν θα πει τίποτα, ότι δεν έχουν κάνει εξετάσεις αίματος. Ναι. Και είναι και αυτοί μέσω διαβητικούς. Για να μην εξηγήσω τι είναι ο διαβήτης, για να δούμε μία μαρτυρία τώρα, τι μπορεί να κάνει η διατροφική ζώνη στο διαβήτη τύπου 2. Ναι, είπαμε να βγάλουμε μαρτυρίες. Για να δούμε. Να πω το προφίλ της. Να πω το προφίλ της. Όχι, μισό λεπτό, γιατί μου λες να ακούσω λίγο έτσι. Είμαι διαβητική από τα 33 μου. Γιατί, κυρία Γιαννάκη? Τρώγατε πολύ? Προφανώς όχι, υπήρχε μια κληρονομικότητα. Μάλιστα. Και μετά αύξησε λίγο το βάρος και με έκανε να είναι. Αυτό διάβαζα στο βιβλίο της διατροφικής ζώνης, ναι. Ότι η παχυσαρκία, ναι, φέρνει τον διαβήτη, ναι. Γι' αυτό, ναι, σας ρωτώ. Ναι. Ναι. Είχε η μητέρα μου διαβήτη και έχω και εγώ. Είμαι διαβητική τύπου 2, δεν είμαι τύπου 1. Mm-hmm. Είμαι πολλά χρόνια, ήμουν στο χάπι. Τα τελευταία χρόνια, τα 3 τελευταία χρόνια, μπήκα στην ινσουλίνη. Έφτασα στο σημείο να φτάσω 92 κιλά. Η ινσουλίνη με πάχυνε, δεν με πάχυνε το φαγητό, βασικά. Γιατί έτρωγα, δεν έπεφτε, έτρωγα, δεν έπεφτε η ζάχαρη μου. Άντε να βάλω λίγο ακόμα ινσουλίνη, λίγο ακόμα ινσουλίνη. Και έφτασα στο σημείο να παίρνω 152 μονάδες ινσουλίνη. Έπαιρνα την αχτράπιτα 30 μονάδες το μεσημέρι, το πρωί και το βράδυ. 3 φορές επί 30. Και 62 λάντους. Άρα φορτωμένη. Πολύ. Με το πάρα πολύ ινσουλίνη. Πήγα στον κύριο Δρακόπουλο με αυξημένο το CRP μου. Οι φλεγμονές. Τη γλυκερίδια μου ήταν σχεδόν 500 και τα ρίξαμε στα 76 με το ωμέγα 3. Κάνατε και διατροφή? Ναι, βέβαια. Έκανα το πρόγραμμα που με έβαλε ο κύριος. Για πόσο καιρό? Σε 1,5 μήνα έχασα 12,5 κιλά. Ναι. Περίπου. 11,5 έχασα λίπος και έβαλα μυϊκό ιστό περίπου 2 κιλά. Την ινσουλίνη? Την έχω ρίξει τελείως. Έφτασα στο σημείο να μην παίρνω ινσουλίνη. Γύρισα στο χάπι πάλι. Με την διατροφή. Με τη διατροφή. Βέβαια, έχω ακόμα τοξικό λίπος που πρέπει να φύγει. Δεν ξέρω πώς θα φύγει αυτό το πράγμα πάλι. Ο Παναγιώτης χαίρεται περισσότερο από εσένα. Το ξέρω, είναι πολύ χάλια. Και τώρα πώς αισθάνεσαι, δηλαδή? Τώρα είμαι καλύτερα, γιατί έχασα κοντά 11,5-12,5 κιλά. Έχω την περιέργεια, ο γιατρός σας τι σας είπε, ο διαβητολόγος σας τι σας είπε? Ο διαβητολόγος μου πήρε και εκείνος τη δίαιτα, τη δική μου να κάνει.
Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Είχαμε μια τηλεφωνική γραμμή, κύριε Δρακόπουλε, όσον ώρα δείχναμε το βίντεο και ρωτάει ο κύριος Ευάγγελος αν τα ωμέγα 3 μπορούμε να τα παίρνουμε από τις τροφές ή απευθείας από σκευάσματα. Θα θέλετε να απαντήσετε? Βεβαίως. Για να πάρουμε τα ωμέγα 3, εξαιρούνται τα φυτικά, ούτε καν τα συζητάμε, γιατί είναι κοντής αλυσίδας και όχι μακριάς αλυσίδας, και για να μας κάνουν καλό και να είναι αντιφλεγμονώδεις συστατικά, θα πρέπει να είναι μακριάς αλυσίδας. Υπάρχουν τροφές, τα λιπαρά τα ψάρια, που μπορεί να πάρω ωμέγα 3, αλλά λόγω του ότι σήμερα τα περισσότερα ψάρια είναι μολυσμένα με διοξίνες, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πάρω. Και βαρέα μέταλλα, να πούμε. Οι τοξίνες είναι διοξίνες, βαρέα μέταλλα, PCBs, υδράργυρος και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γι' αυτό, άμα θα τρώμε 2 φορές την εβδομάδα ψάρι, δεν μπορούμε να φάμε παραπάνω, διότι τα περισσότερα είναι μολυσμένα. Θα πρέπει υποχρεωτικά να πάρουμε σκεύασμα ωμέγα 3, αλλά να είναι σούπερ μοριακό απεσταγμένο. Να μας εξηγήσετε λίγο για το σούπερ μοριακό απεσταγμένο, κύριε Δρακόπουλε. Ναι. Εννοείται. Είπαμε προηγουμένως ότι τα ψάρια, έτσι από το λίπος του ψαριού, παίρνουμε το ωμέγα 3. Από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, η βροχή πηγαίνει τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στη θάλασσα. Από τη θάλασσα πηγαίνει στο πλακτόν. Από το πλακτόν πηγαίνει στο ψάρι. Από το λίπος του ψαριού σε μία κάψουλα και στο στομάχι μας. Όλα δηλαδή, όλες αυτές τις διοξίνες τις βάζουμε στο στομάχι μας. Για να θέσω λοιπόν και το ερώτημα μιας τηλεθεάτριας, ναι, μας πήρε μόλις τώρα, είναι όλα τα ωμέγα 3 τα ίδια? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει ένα site, το IFOS, IFOS. Εκεί θα μπείτε και όσα ωμέγα 3 είναι εκεί είναι σούπερ μοριακώς απεσταγμένα. Τη διατροφική ζώνη το ωμέγα 3, το οποίο προτείνω, είναι σούπερ μοριακώς απεσταγμένο. Δεν είναι όλα τα ωμέγα 3 σούπερ μοριακώς απεσταγμένα. Θα πει ότι όλα αυτά τα βαριά μέταλλα τα έχουν αποστάξει, έχουν κάνει μοριακή απόσταξη. Και πάει τώρα, ας πούμε, η κυρία στο φαρμακείο, πώς θα καταλάβει ότι αγοράζει σούπερ μοριακώς απεσταγμένα, κύριε Δρακόπουλε? Δεν μπορεί να το καταλάβει. Πρέπει να είναι γνώστης του 25ανοϊκού οξέως, όπως μας είπε και ο δόκτωρ προηγουμένως, και του 20διεξανοϊκού οξέως, για να μπορεί να καταλάβει τη μοριακή απόσταξη και την ποσότητα που πρέπει να έχει μέσα το 25ανοϊκό οξύ και το 20διεξανοϊκό οξύ. Γι' αυτό λοιπόν, άφοβα να πάει να ζητήσει το ωμέγα 3 της διατροφικής ζώνης. Μάλιστα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι και επίσης, σίγουρα μοριακός απεσταγμένος. Βεβαίως. Και τα ωμέγα 3, έχει βγει ειδικό βιβλίο για τα ωμέγα 3, που λέγεται η ωμέγα Ρεξόνη, μπορεί να διαβάσει οτιδήποτε χρειάζεται για τα ωμέγα 3. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και με πολύ δυνατό επιστημονικό υπόβαθρο. Βεβαίως. Οπότε, κύριε Δρακόπουλε, λέγαμε για το διαβήτη και, ναι, και για το πώς μπορεί η διατροφική. Τα άκουσες ζώνη... για το διαβήτη? Ναι. Πραγματικά. Η διατροφική ζώνη κάνει θαύματα στους διαβητικούς και στους παχύσαρκους. Μαρτυρία μια γυναίκα. Από ό,τι μαθαίνω στην Κύπρο, έχετε μεγάλο fan club. Πρέπει οι Κύπροι να κυκλοφορούν. Πολύ μεγάλο fan club. Με μπλουζάκια I love Δρακόπουλε, ξέρω. Όχι έτσι, αλλά. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ σε ματιάτικα. Ναι. Υπάρχουν θεραπείες πλέον στην Κύπρο με διατροφική ζώνη. Μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο, κύριε Δρακόπουλε, γιατί μας ακούει κόσμος που τυραννιέται και μόνο την ελπίδα που αισθάνεται εκείνη την ώρα μέχρι να αποφασίσει να ξεκινήσει τη διατροφική ζώνη είναι αρκετό, είναι υπεραρκετό. Για πέστε μας, κύριε Δρακόπουλε, τώρα με την κατάθλιψη και το στρες που είναι πλέον ριζωμένα και τα δύο Ελλήνων, στρες στην και ζωή έτσι μας, πώς μπορεί να βοηθήσει η διατροφική ζώνη? Πρώτα θα δείξουμε τον Μπάρι Σίρς να μας μιλήσει για την κατάθλιψη και τη διατροφική ζώνη, το ωμέγα 3 κτλ. Και μετά θα δείξουμε μαρτυρία πάλι κυρίας η οποία έκανε τη διατροφική ζώνη. Πολύ πάμε. Do you have any studies done? Well, there are a number of studies done in depression, especially bipolar depression, the most difficult to treat. These were done at Harvard Medical School when they used high-dose fish oil, the super weapons-grade fish oil. They had to stop the study after 3 months. It became unethical to continue it. The people on the fish oil were getting so much better compared to those getting so much worse. Studies have been done around the world saying for bipolar depression, unipolar depression, it's a miracle drug, but you have to take enough. And taking enough to treat the neural inflammation requires high levels, which means it better be pure, pretty pure stuff. But it goes beyond just depression. It's also true of multiple sclerosis,
is also true of Parkinson's, is also true of Alzheimer's, and it's also true of another disease that's now becoming widespread in our children, attention deficit hyperactivity disorder. And we published a paper a few years ago showing taking children who are already on an optimal drug dosage, and then we gave them high levels of fish oil, put them on the Zone diet, then within 30 days, a dramatic improvement of their behavior. And the day they stopped, all the behavior deteriorated back to what it was before. Οπότε, κύριε Δρακόπουλε, η διατροφική ζώνη με δύο κουβέντες μπορεί να βοηθήσει στην κατάθλιψη 100% και, έχω επίσης... και το στρες. Αλλά βλέπω εδώ και στα αυτοάνωσα, τα οποία είναι, ας πούμε, δύσκολες περιπτώσεις, τα αυτοάνωσα νοσήματα. Βεβαίως. Αυτοάνωσο όλες... μπορεί να είναι ο θυροειδής, η ψωρίαση. Έρχεται η ιατρική και λέει, τι έχεις, κατάθλιψη. Τι έχεις, σκλήση κατά πλάκας. Τι έχεις, ψωρίαση. Τι έχεις, ψηλή χοληστερίνη. Αυτά όλα είναι συμπτώματα. Ναι. Η αιτία είναι οι φλεγμονές. Το έλεγε ο Αριστοτέλης μας αυτό, το αίτιον και το αιτιατό. Έτσι. Ναι. Η αιτία είναι οι φλεγμονές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε ένα αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρόγραμμα, όπως είναι η διατροφική ζώνη, να το εμπλουτίσει ο ωμέγα 3, να θεραπεύσει τις φλεγμονές και έτσι ο οργανισμός μας να μην έχει καμία ασθένεια, να έχουμε αριστή υγεία. Βέβαια, να μπορεί αυτό να πρεσβεύει με η διατροφική πρόβλημα. Ζώνη. Δεν μιλάμε μόνο με ένα για το κάθε χρόνιο νόσημα ή το αυτοάνωσο νόσημα. Θα μας δείξετε δηλαδή μαρτυρία που θεραπεύτηκε από αυτοάνωσο νόσημα, κύριε Δρακόπουλε. Δεν θυμάσαι προχτές που είχαμε εδώ την κυρία Νατάσα Μπασίουκα, θα τη δείξω, αλλά πρέπει να έχουμε χρόνο. Λοιπόν, για να δείξουμε κατάθλιψη, θες να δείξουμε ή αυτοάνωσο. Πες μου. Τι προτιμάτε εσείς, και τα δύο είναι ενδιαφέροντα. Πάμε να δείξουμε αυτοάνωσο νόσημα. Πάμε να δείξουμε αυτοάνωσο νόσημα. Ξεκίνησε περίπου γύρω στα 8,5 χρόνια, 8-9 ήταν, αν θυμάμαι, από ένα πολύ μικρό σπυράκι στα βαγκόνα. Το οποίο, απλά, επειδή ψωρίασε, παίρνει πάρα πολύ μεγάλη φαγούρα, να έτρωγε. Όταν λοιπόν, θέλω να πω καταρχήν κάποιους στους ανθρώπους που έχουν αυτή την νόσο, όταν αυτή που έχετε ψωρίαση είναι εντελώς απαγορευτικό και δεν θα πρέπει με τίποτα να ξύνεστε. Το ένα τόσο πολύ μικρό σπυράκι έγινε μια τεράστια πλάκα στον αγκώνα μου, το ξύσε, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανοιχτή πληγή, η οποία έτρεχε αίμα και πίο. Δηλαδή, το ένα τόσο μικρό σπυράκι έγινε μια τεράστια πλάκα στον αγκώνα μου. Και από 8 ετών άρχισε πλέον να γολγοθάσεις. Ναι, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει μια μικρή κλειδί πάνω σου, αν παρέμενε στο νομικό σπράκι, ίσως να μην έδινε καμία σημασία. Από τη στιγμή όμως που υπήρχε ένα τέτοιο θέμα, έπρεπε οπωσδήποτε να επισκεφτώ δερματολόγο. Σαφώς το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, λόγω της ηλικίας που ήμουν, είναι να μου χορηγήσουν αλήθειες με κορτιζόνη. Αυτό βοήθησε τελικά. Κοιτάξτε. Για το οποίο έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές. Αν η διατροφική ζώνη μπορεί πραγματικά να κινήσει την ψωρίαση, που όπως έχει γίνει σε μένα, τότε πραγματικά που είναι μια πολύ πολύ σκληρή ασθένεια και όχι πλέον σκληρή αμνία, σου λέει ότι τέλος δεν γίνεσαι καλά με αυτό που αμήνεις. Τότε θα... Λοιπόν, θυμάμαι αυτή την περίπτωση. Τόνια, άκουσε λίγο προσεκτικά. Κύριε Δρακόπουλε. Προηγούμενος μιλήσαμε για καλά και κακά οικοσανοειδή. Ναι. Όλες οι ασθένειες εξαρτώνται από τα κακά οικοσανοειδή. Οποιοδήποτε φάρμακο πάρετε, αντιφλεγμονώδη ή οποιοδήποτε φάρμακο, τι κάνει το φάρμακο αυτό, αναστέλει και μπλοκάρει τα οικοσανοειδή, τα ένζημα των οικοσανοειδών. Δηλαδή, αν έχω ψωρίαση, θα πάρω το φάρμακο που αναστέλει τα λευκοτριένια. Αν έχω καρδιαγγειακά προβλήματα, θα πάρω το φάρμακο που αναστέλει την προσταγλαδίνη PGE2 ή τη θρομβοξάνη. Και ούτω καθεξής. Η διατροφική ζώνη τι κάνει. Αναστέλει τον πατέρα αυτό των ενζήμων, που λέγεται αραχιδονικό οξύ. Όπως μας είπε και ο γιατρός για το αραχιδονικό οξύ. Το ψάχνουν ακόμα για το αραχιδονικό οξύ. Έτσι λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να θεραπεύσουμε το σύμπτωμα που έχει κάποια ονομασία, όπως θέλει να λέγεται. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να ρυθμίσουμε τα καλά και τα κακά οικοσανοειδή. Ρυθμίζοντας τα καλά και τα κακά οικοσανοειδή, δεν παχαίνουμε, δεν παθαίνουμε διαβήτη,
δεν παθαίνουμε αυτοάρρωστα νοσήματα. Οτιδήποτε εξαρτάται από τα καλά και τα κακά οικοσανίδη. Τα φάρμακα, τα οποιαδήποτε και κυρίως τα τυφλεγμονώδη φάρμακα, τι κάνουν, αναστέλνουν όπως είπαμε τα οικοσανίδη. Πολύ ξεκάθαρο αυτό. Προηγουμένως είχαμε πει για το γλυκαιμικό φορτίο και δεν είναι να είπαμε στους τηλεθεατές μας που είπαμε ότι κάποιοι υδατάνθρακες μπορεί να ανεβάσουν απότομα το γλυκαιμικό φορτίο. Ναι. Να πούμε ποιοι υδατάνθρακες είναι αυτοί που ανεβάζουν απότομα το γλυκαιμικό φορτίο στον οργανισμό μας. Μπράβο. Οι υδατάνθρακες χωρίζονται σε χαμηλό, σε μέτριο και σε ψηλό γλυκαιμικό φορτίο. Να μας πείτε ποιοι είναι οι επικίνδυνοι υδατάνθρακες, να τους ξέρουμε, κύριε Δρακόπουλε. Ξέρεις, δεν είχα σκοπό να το δείξω, αλλά θα το δείξω. Ποιοι υδατάνθρακες καταστρέφουν τον οργανισμό. Για να το δείξω. Κοίταξε. Δυσάρεστα τα νέα για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας από ερευνητές του Ινστιτούτου Φαρμακολογικών Ερευνών Μάριο Νέγκρι στο Μιλάνο. Αφού μελέτησαν 2.300 Ιταλούς επί 12 χρόνια, κατέληξαν ότι τα πιο διάσημα πιάτα της Ιταλικής κουζίνας, όπως η πίτσα και τα μακαρόνια, ενδέχεται να ενοχοποιούνται για την εμφάνιση καρκίνου στους νεφρούς. Η κατανάλωση μακαρονιών και ρυζιού σε μεγάλες ποσότητες, καθώς φαίνεται, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου κατά 30%. Η κατανάλωση ψωμιού διπλασιάζει τις πιθανότητες να νοσήσουμε από καρκίνο των νεφρών, ομοίως και η κατανάλωση πίτσας. Ένοχη ουσία που καταδικάζει τα ιταλικά πιάτα είναι η υψηλή συγκέντρωση άμυλου σε πολλά δημητριακά και η υπερευαισθητοποίηση χημικών ουσιών από την ινσουλίνη. Πολύ ωραία αυτά. Έχουμε τηλεφωνικές λοιπόν, γραμμές. Λοιπόν, δύο λεπτά, να πούμε πριν τη τηλεφωνική γραμμή να εξηγήσω κάτι. Άρα, οι υδατάνθρακες με υψηλό γλυκαιμικό φορτίο που είναι το άμυλο θα παρακαλέσω να το χρησιμοποιείτε ελάχιστα και καθόλου. Αυτό μας είπε αυτή τη στιγμή το βίντεο. Το κατάλαβες, θα έρθει μια ψηλό γλυκαιμικό φορτίο. Και βάζουμε μέσα και όλα τα γλυκά, έτσι. Τα πάντα. Ζάχαρη, γλυκά, άμυλο, καταστρέφω τον οργανισμό. Τελείωσε. Οπότε σήμερα το βράδυ μακαρονάδα δεν τρώμε. Αυτό καθόμαστε τόση ώρα και λέμε. Να το πούμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, για πες με, έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε κάποιες γραμμές, αλλά το κοντρόλ μου έχει αφήσει ανοιχτό το... Πες μου. Ναι. Το control μου, ναι, συγγνώμη, με μπερδέψατε παιδιά, έχετε αφήσει ανοιχτό το ακουστικό. Θα ήθελα κύριε Δρακόπουλε να κλείσουμε, επειδή είναι Σάββατο, ναι, και κάπως καλυτερεύει ο καιρός. Διατροφή και αστέρες του Hollywood. Διατροφή και αστέρες του Hollywood, οι οποίοι είναι όλοι υγιέστατοι, με λαμπερό δέρμα, φαίνονται έτσι, πολύ νέοι πάντα. Έτσι, οι αστέρες του Hollywood απαγορεύεται να αρρωστήσουν, να γεράσουν και να ασχημείνουν. Για να το δείξουμε. Suspicious deliveries to some of the poshest residences in Manhattan. The driver drops off a black bag with a phony name on the logo. Then he picks up an identical bag which is empty. But what's going down there? And who was the recipient of the mystery bag? This is a real big celebrity, but I can't tell you who it is. It looks like a high-class drug operation. But this is actually one of the latest secrets of how the rich and famous stay young. The contents of the bags are gourmet meals, nutritionally balanced and made to order. Comes in the middle of the night with a little black cooled egg, which is ice-packed and it's air-sealed. It's fresh, rich with food. Three gourmet meals, two delicious snacks. Welcome to the Zone Diet, the trendiest way for health-conscious celebrities to eat. The company offering the service is Zone Perfect Fresh Food Delivery from Long Island, New York. Its founder, Ed Fasano. We have quite a few celebrities. A lot of them that we can't actually name because they prefer their anonymity. Anonymity over food? If you think celebrities have everything handed to them on a silver platter, well, you're not far off. But we did find one star who owns up to being his own dieter. Former Baywatch beauty, Angelica Bridges. And she's... When Angelica worked on Baywatch, maintaining a perfect body was part of her contract. That's where the Zone comes into play.
begin at 5 o'clock in the morning. So you have your food right there. Before you leave for work, there's no excuse. It's more than convenient. It's a lifesaver. That's why Bridges isn't the only celebrity who swears by the zone. Bernadette Peters has totally not missed a meal. In a year, she's, you know, religiously on it, as well as Matt Dillon and Cyndi Lauper. We have what we call our lifers. They never miss a day. They're doing it day in and day out. A Dame Joe diet consists of 30% protein, 30% fat, and 40% carbs. Every star is different. And in the world of deluxe dieting, one size definitely does not fit all. Someone will actually come to your home. They do a fat testing. You know, they just see how much your body fat is, as well as your weight, and then they ask you a series of questions. They want to see how physically active you are, because that has, you know, that has an impact on how many meals a day you need. Someone like Michael Jordan, or, you know, these Olympic athletes, and they're going to need maybe 6 or 7 meals a day. Θα το δείξουμε όλο, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι. Ποιο είναι το κλου για όλα αυτά. Ότι έχουμε 103 εκατομμύρια κύτταρα, τα οποία λέγονται βιολογικό διαδίκτυο. Είναι πολύ πιο ανώτερα από το ηλεκτρονικό διαδίκτυο. Αυτά τα 103 εκατομμύρια κύτταρα ρυθμίζονται από την τροφή μας. Αν η τροφή μας δεν είναι σωστή, τότε τα 103 εκατομμύρια κύτταρα δεν μπορούν να συνεχθούν μεταξύ τους. Οι ορμόνες που εκρίνουν δεν είναι σωστές, είναι κακά οικοσαμιδή και βαδίζουμε στις ασθένειες. Ναι, γιατί είναι θέμα πληροφορίας πλέον. Βέβαια, δεν παίρνουν καλή πληροφορία. Όταν λοιπόν η τροφή μας είναι σωστή, όπως είναι η διατροφική ζώνη, γι' αυτό εκπέμπει η διατροφική ζώνη, τότε μπαίνουν σε μια αρμονία αυτά τα 103 εκατομμύρια κύτταρα. Και κάνει και για τους ηθοποιούς, κάνει και για τους ασθενείς. Κάνει και για τα χρόνια νοσήματα, κάνει για οτιδήποτε μπορείτε να καταλάβετε. Γιατί? Διότι τα 103 εκατομμύρια κύτταρα εκρίνουν 103 εκατομμύρια φάρμακα, γι' αυτό είμαστε αυτοθεραπευόμενοι, φίλοι μου. Βέβαια. Πρέπει αυτό να το καταλάβετε. Είμαστε αυτοθεραπευόμενοι. Και όταν έχουμε... δεν βάζουμε σε στρες τον οργανισμό μας, όπως μας είπε και ο δόκτωρας, όταν έχουμε κακή τροφή, τότε ο οργανισμός μπαίνει σε στρες, μπαίνει σε ασθένεια, μπαίνει σε γύρας, μπαίνει σε πάχος. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχει το χρόνο και τη δύναμη να καταπολεμήσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, γιατί έχει να ξεπεράσει το στρες του εκείνη την πες ώρα. Μου σήμερα, ναι, ποιο, εκτός από το AIDS, αν υπάρχει άλλο μεταδεδομένο νόσημα. Τα περισσότερα νοσήματα που έχει ο άνθρωπος είναι τα νοσήματα που έχει παράξει εκείνος. Αμέσως τη λάθος διατροφή. Ναι. Όχι μόνο αυτοάνωσα, ναι, τα χρόνια νοσήματα, καρδιαγγειακά νοσήματα, Αλσχάιμερ, παχυσαρκία, διαβήτης τύπου 2. Και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και όλα αυτά επειδή έχουμε λάθος διατροφή, η μη σωστή διατροφή κάνει τοξικό λίπος. Το τοξικό λίπος, το έχουμε ξαναπεί, κάνει κρυφές φλεγμονές. Οι κρυφές φλεγμονές ενεργοποιούν τα γονίδια μας και μόλις ενεργοποιηθούν τα γονίδια μας, κάνουμε χρόνια νοσήματα. Με αυτόν τον τρόπο εργάζεται η διατροφική ζώνη. Το άριστο διατροφικό πρόγραμμα, αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρόγραμμα. Και είναι, για να το κλείσουμε, κύριε Δρακόπουλε, ωραία, ναι, και είναι, μας λέτε και τα ποσοστά υδατάνθρακα, πρωτεΐνης και λίπους. Ναι, που... πρέπει να έχει, έχουμε περισσότερους υδατάνθρακες από πρωτεΐνη, ναι, έχουμε 40% υδατάνθρακες, μέτριου και χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου, έχουμε 30% πρωτεΐνη με λίγα λιπαρά, όσο δυνατόν λιγότερα λιπαρά η πρωτεΐνη, και 30% ελαιόλαδο. Πολύ ωραία. Φυσικά το ωμέγα 3. Πολύ ωραία. Οι υδατάνθρακες χαμηλού και μετρίου γλυκαιμικού φορτίου είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, να το πούμε τα και αυτό. Τα σαλατικά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα φρούτα, ναι, και τα λαχανικά, όχι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, και η πρωτεΐνη μπορεί να είναι και φυτική και ζωική. Και ζωική, βέβαιος, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε τον κύριο Δρακόπουλο για τα πολύ ωραία που μας είπε σήμερα. Καλή σας νύχτα, φίλοι μου, και από μένα, και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ.